Λοιπόν, Αντώνη Καρακούση, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει βάλει μια στρατηγική, μια ξεκάθαρη στρατηγική, την οποία την εφαρμόζει καθημερινά. Το ερώτημα πρώτα απ' όλα είναι πού θέλει να το φτάσει και από την πλευρά μα τελικά πού πρέπει να πάμε ή πού μπορούμε να πάμε. Ναι. Το επιχείρημά του στηρίζεται στην άποψη που έχουν ότι τα νησιά δεν παράγουν οικονομική ζώνη. Παρά μόνο αυτά τα 6 μίλια τέλο πάντων. Ακριβώ. Αυτή είναι η πεποίθησή τους και πάνω εκεί οικοδομούν όλο το επιχείρημα για την συγκρότηση και την παρουσίαση αυτού του χάρτη που είδαμε προηγουμένω, που αφαιρεί και από την Κρήτη και από το Καστελόζο και από τη Ρόδο και από την Κάρπαθο από ό,τι αντιλαμβάνομαι τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην διαμόρφωση μιας αυτόνομης οικονομικής ζώνης ελληνικής. Με σκοπό, όπως έχουμε πει, να αποκόψει την Ελλάδα από την επαφή με την Κύπρο και με την Αίγυπτο και να θεωρηθεί όλος αυτός ο χώρος δυνάμει δικό τη. Αυτή είναι, αυτή είναι, αυτό είναι το επιχείρημα και αυτή πάνω εκεί χτίζεται μια ολόκληρη στρατηγική. Υπάρχει βέβαια και η επίκληση αν θέλετε, του, του θαλασσίου δικαίου, το οποίο από τη μία πλευρά δεν το αναγνωρίζει, από, επικαλή, από την άλλη πλευρά δεν έχει υπογράψει σχετικέ συμφωνίε. το, το βολεύει. Και τέλο πάντων απομονώνει διάφορα περιστατικά, διάφορε νομολογίε που μπορεί να υπάρχουν από δικαστήρια προς ικανοποίηση των δικών, του, των δικών τους ε, επιχειρημάτων, όπως είπαμε προηγουμένω. Το ζήτημα κάνω... είναι τι κάνουμε εμείς και πώς εμείς συμπεριφερόμαστε απέναντι στην τουρκική αυτή διεκδίκηση και η οποία γίνεται με τρόπους πολύ έτσι επιθετικούς και δυναμικούς. Επίτρεψε μου, σε παρακαλώ. Θέλω να κάνω μία αναφορά στο δικό σου άρθρο, χθε στο Κυριακάτικο Φήμα, ε, ότι ακριβώ δεν υπάρχει κάποια στρατηγική λοιπόν, για το πώ να κινηθεί η χώρα απέναντι σε αυτή την τουρκική προοπτική. Μέχρι τώρα, μέχρι, τώρα η Ελλάδα είχε μία. <coughs> επικαλούντα συνεχώ το διεθνέ δίκαιο. Καλό το έπρατε, δεν αντιλέγω σε αυτό. Απλώ νομίζω ότι δεν αρκεί. Από τη στιγμή που η Τουρκία και ο Ερντογάν αμφισβητούν και χτίζουν δικό του δίκαιο κατά τα μέτρα του και κατά τα συμφέροντά του, είναι φανερό ότι κανεί πρέπει να λειτουργήσει πιο δυναμικά και πιο ολοκληρωμένα. Εδώ είναι το θέμα των συμμαχιών. Πόσο ισχυρέ είναι οι διεθνεί μα συμμαχίε, πόσο η παρουσία μα και η θέση στο ΝΑΤΟ έχει την αξία τη και τη σημασία τη, πόσο οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένοι και να, να, να υπερασπίσουν τα δικαιώματα. Μια χώρα μέλο της και πόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος, όπως είδαμε και στην ατζέντα τη συνάντηση που θα γίνει σε 7 Ιανουαρίου με τον κύριο Μητσοτάκη, περιγράφει διάφορα έτσι δυναμικά και ωραία, πόσο δεσμεύεται από αυτά. Βέβαια, θέλμα... Αυτά είναι, είναι κρίσιμα πράγματα και κρίσιμα mm -hmm. θέματα και πρέπει η χώρα να, να καταφέρει ώστε όλα αυτά να γίνουν πραγματικά δεσμευτικά, να να τοποθετηθούν οι διεθνείς μας σύμμαχοι ε, στο πλευρό μας και να δούμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Γιατί αλλιώς αν, αν αφήσουμε την Τουρκία έτσι όπως αυτή επεξεργάζει τα πράγματα, προφανέστατα θα θελήσει να επιβάλλει τη δικιά της ε, βούληση και τη δικιά της θέληση. Γιατί, Γιατί νιώθει, κάνουμε... νιώθει ισχυρή, θεωρεί ότι η υπόθεση της Συρίας της βγήκε, ότι αυτή τη στιγμή παζαρεύει και διαπραγματεύεται με τις μεγάλε δυνάμεις του πλανήτη, με τη Ρωσία, Πάντως, την ό,τι Αμερική. έχει κάνει μέχρι στιγμής, πρέπει να το πούμε, ότι τις έχει βγει. Και το Ρωσικό ναι, αλλά και τη Ρωσική Συμμαχία, Εντάξει, yeah, προς παρόν, διαρκή, έχει καταφέρει να την διατηρήση. Σε μια διαρκή ταλάντευση και δυσκολία και δυσχέρεια. Δεν είναι άνατα τα, πράγματα για την Τουρκία, να είμαστε έτσι... Ε, αλλά από εκεί και πέρα επειδή επικρατεί αυτό που λέμε ένα ιδιαίτερο αναθεωρητισμός από την πλευρά του και ειδικά από τον ηγέτη της χώρα, τον Ταγί Περτογάν, αυτό έχει την επικίνδυνη πλευρά του, γιατί ακριβώ ζούμε και σε μια τέτοια εποχή. Υπάρχουν και άλλοι ηγέτε παντού στον κόσμο οι οποίοι συμπεριφέρονται περίπου σαν τον Ερντογάν. Κάνω από τη δημοσιογραφική σου εμπειρία. Επίτρεψε μου, σου παρακαλώ. Ε, είσαι πολλά χρόνια στο δημοσιογραφικό χώρο και έχει περάσει από διάφορε βέβαια ε, αντίστοιχε περιπτώσει. Η δική σου εικόνα για το πού πάμε και αν βεβαίω θα υπάρχει υποστήριξη από του συμμάχου, ποια είναι, ή θα κινηθούμε μόνοι μα τελικά σε ποιτά, αυτόν τον το θέμα χώρο. είναι να μην φτάσουμε σε καταστάσει ακραίε, εκρηκτικέ, πολεμικέ, δηλαδή μην φτάσουμε σε καταστάσει σύγκρουση. Γιατί εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλε διαστάσει. Τα ατυχήματα παραμονεύουν και οι εξελίξει μπορεί να ε, είναι ανεξέλεγκτε. Τα γεγονότα δηλαδή να είναι τόσο βαριά, που καλό είναι να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο. Αυτό που, που νομίζω ότι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον στο εσωτερικό αυτή τη στιγμή, είναι όλε οι πολιτικέ δυνάμει, με πρωτοβουλία τη κυβέρνηση, να κάνουν σε ένα τραπέζι και να χαράξουν μια στρατηγική εθνική για το πώ θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα όλη αυτή την περιπλοκή και όλο αυτό το πρόβλημα. Η εθνική αυτό λοιπόν, δεν ενοείς. έχει γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν τα όργανα και τα εργαλεία για να συναντηθεί ο πολιτικός κόσμος και να συζητήσει ουσιαστικά και οργανωμένα πάνω στο ζήτημα, να χαράξει μια πορεία και να την εφαρμός, συντονιστούν όλοι γύρω από αυτή τη σκοπιά. Λοιπόν, Αντώνη Καρακούση, σε ευχαριστούμε πολύ για την καλά. αναλυτική σου τοποθέτηση.